στις δράσεις που σχετίζονται με την ένταξη της Καλαμάτα στο δίκτυο των 100 ευρωπαϊκών κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων, εντάσσεται και αυτή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης με θέμα την κυκλική οικονομία και βιοοικονομία από τη θεωρία στην πράξη. Την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου, στις 6, θα πραγματοποιήσουμε ημερίδα στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου με θέμα κυκλική οικονομία και βιοοικονομία από τη θεωρία στην πράξη, υπό την αιγίδα του Δήμου και των δράσεών του που σχετίζονται με την ένταξη της Καλαμάτας στο δίκτυο των 100 ευρωπαϊκών κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων. Αρχικά, την ημερίδα θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και η Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, Πιπίνα Κουμάντου. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν με εισηγήσεις καθηγητές από τον πανεπιστημιακό χώρο με αντικείμενο μελέτη στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν διακριθεί για τις καινοτόμες ιδέες τους, εφαρμόζοντας ήδη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Θουρίας θα μας παρουσιάσουν τη βραβευμένη από το Υπουργείο Παιδείας καινοτομία τους. Θα μιλήσουμε για την κυκλική οικονομία, ένα καινούργιο οικονομικό μοντέλο που θα μάθουμε να μάθουμε να δημιουργούμε προϊόντα και υπηρεσίες με νέο βιώσιμο τρόπο, δηλαδή να μην σπαταλάμε και καταναλώνουμε πόρους όπως είναι οι πρώτες μας ύλες ή το νερό. Και αν μάθουμε να δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο καινούργια προϊόντα, θα προσπαθούμε να μειώνουμε και τα απόβλητά μας. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης με προϊόντα κυκλικής οικονομίας στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, η οποία θα διαρκέσει από τις 12 έως και τις 21 Οκτωβρίου. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν προϊόντα τα οποία προέρχονται και από επιχειρήσεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού και θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά και όσοι την επισκεφτούν να δούνε τα νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και πώς αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις 6 περιμένουμε τους μικρούς μας φίλους στο χώρο της έκθεσης, το κυκλικό εργαστήρι που διοργανώνει η βιβλιοθήκη με υπεύθυνο εκπαιδευτικό την Γαρυφαλιά Τεριζάκη. Ευτελή και καθημερινά υλικά θα γίνουν η βασική ύλη για τη δημιουργία κατασκευών, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τη βιωματική αυτή διαδικασία τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με το τι αποκαλούμε ή τι βλέπουμε ως σκουπίδι.